Παρατάξεων Μουρκούση και Αναγνωστόπουλου ξεκίνησε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου, η οποία είχε ως μοναδικό θέμα τα οικονομικά και τις διεκδικήσεις του Δήμου. Ποτέ δεν συζητήσαμε για το θέμα. Λέει δεν μπορούμε να το κάνουμε απλά. Άρα εμείς είμαστε πλήρως ενημερωμένοι, εάν οι άλλοι δεν είναι ενημερώστε τους. Δεν είμαστε λοιπόν σύμφωνοι να συζητήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε. Πρώτον, διότι για να διεκδικήσει ο Δήμος δεν χρειάζεται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί ο Δήμαρχος να έχει ξεκινήσει ήδη διεκδικήσεις. Δεύτερον, δεν υπήρχε λόγος να παρέχουν 20 τόσοι μήνες από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής, να φτάσει ο κόμπος στο χτένι και χωρίς να παραλείψει κανένας αιρετός μία μέρα να πάρει την αντιμνηστία του, να καθίσουμε τώρα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε για να ανταπεξέλθουμε στην κρίση η οποία μαστίζει τους Δήμους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το χειριστεί η ΚΕΔΚΕ και εμείς θα συμφωνήσουμε με τις ενέργειες που θα πει, εφόσον το εγκρίνει η πλειοψηφία, αλλά σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις του Δήμου Μεσολογγίου, ποτέ ο κύριος Δήμαρχος και η Δημοτική Πλειοψηφία δεν θέλησε τη γνώμη μας, ποτέ δεν μας απασχόλησε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια νομίζουμε ότι δεν έχει έννοια να μας απασχολήσει και τώρα, διότι απλά βλέπω ότι γίνεται μία επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος. Σας αποκαλύπτω, σας θυμίζω ότι μόλις χθες ο Δήμαρχος πήγε στην Αθήνα να ενημερώσει τους μεσολογγίτες και τους ολικιώτες των Αθηνών και πήρε και από εκεί κάποια απάντηση καλή, ήταν εκεί ο Δήμαρχος και ξέρει τι συνέβη. Εμείς λοιπόν σαν παράταξη δεν θα στέλνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εάν ο κύριος Δήμαρχος θέλει την βοήθειά μας, θα πρέπει να την επιζητήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο, δημοκρατικό και συμφωνώντας εκ των προτέρων στους κανόνες του παιχνιδιού και της συζήτησης. Εμείς σαν παράταξη, εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά αυτή της πλειοψηφίας και του Δημάρχου προσωπικά, θα αποχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Αδικό τον εαυτό μου και την παράταξη και τον διευρυμένο Δήμο, διότι πιστεύω ότι Δήμαρχος έκανα μεγάλες προσπάθειες και διεκδικητικές για αυτή την πόλη. Και πίστευα, έστω και την τελευταία στιγμή, να μας καλέσει και να μην γίνονται σοου. Εγώ δεν μιλάω για σοου και για τέτοιο, δεν είμαι φίλος των σοου, αλλά έπρεπε τουλάχιστον στοιχειοδός να μας ενημερώσει. Και εγώ, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχωρώ, μη συνδέετε. Δεν θέλω, παιδιά, σας παρελώ πάρα πολύ. Δεν είχα μεγάλα, δεν σοβαρά. Αποχωρώ από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα είμαι πάντα στη διάθεση του Δημάρχου και το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια άλλη συζήτηση πιο γόνιμη. Οι λόγοι για τους οποίους χαρακτηρίζω αυτή εδώ τη συνεδρίαση ως την πλέον κρίσιμη είναι τέσσερις. Πρώτον, γιατί από τις αποφάσεις τις οποίες θα παρθούν σήμερα θα εξαρτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η ύπαρξη, το παρόν και το μέλλον του Δήμου ως ένας οργανισμός με παρουσία στην κοινωνία, στις τοπικές κοινωνίες και στην καθημερινότητα των ανθρώπων που τις απαρτίζουν. Δεύτερον, γιατί οι αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό την εξέλιξη και το επίπεδο διαβίωσης σήμερα και αύριο των τοπικών κοινωνιών των τριών Δήμων που συναισθήθηκαν πριν από περίπου 2 χρόνια του Μεσολογγίου, του Μεσολογγίου και του Νινιαδών. Τρίτον, γιατί από τις αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα θα εξαρτηθούν, θα το αναλύσω αυτό στη συνέχεια, πολλά θέματα και ζητήματα που έχουν να κάνουν συνολικά με την πορεία της αυτοδιοίκησης στη χώρα μας. Και τέταρτον, γιατί με τις αποφάσεις που θα λάβουμε σήμερα και που σίγουρα είναι τοπικής εμβέλειας και σημασίας, όμως, παρόλο που έχουν αυτό το χαρακτήρα, παρόλο που αφορούν τοπικές διεκδικήσεις, στην ουσία
ως διεκδικήσεις αγγίζουν τον πυρήνα του πολιτικού και οικονομικού προβλήματος της χώρας, των τωρινών κυβερνητικών επιλογών και, αν θέλετε, σκιαγραφούν εκ μέρους της αυτοδιοίκησης μια διαφορετική εναλλακτική πρόταση και στρατηγική που στηρίζεται στο δίπτυχο αποκέντρωση τοπική ανάπτυξη. Σήμερα υπάρχει μια κατάσταση που μπορεί να φαίνεται ελέγξιμη, αλλά δεν είναι. Και υπάρχει μπροστά μας ένα στίχημα που είναι πολύ σημαντικό ως αυτοδιοίκηση και είναι το έκτακτο συνέδριο του Δεκεμβρίου για τα ζητήματα αυτά. Αν λοιπόν μέχρι τότε, και αυτό είναι δεδομένο, εκδηλωθούν αντιστάσεις και διεκδικήσεις σαν και τις δικές μας ή παρεμφερείς για όλα τα συνολικά αλλά και τα επιμέρους ζητήματα της αυτοδιοίκησης από κάθε Δήμο ξεχωριστά αλλά και από κοινού, τότε να είστε σίγουροι ότι το συνέδριο του Δεκεμβρίου, σε συσχετισμούς που φαίνονται σήμερα να είναι ατράταχτοι, θα είναι ένα διαφορετικό συνέδριο που θα σηματοδοτήσει σημαντικές αλλαγές στην ίδια την αυτοδιοίκηση. Και αυτός είναι ένας επιπλέον, επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο πρέπει να κινηθούμε τώρα και με αποφασιστικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, προτείνω προς το σώμα τις παρακάτω αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Γιατί δεν έχει νόημα να αναλύουμε, δεν έχει νόημα να καταδικάζουμε, δεν έχει νόημα να διαμαρτυρόμαστε και να καταγγέλουμε, όταν αυτό δεν συνοδεύεται από το μόνο μέσο που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, τον αγώνα για να αλλάξουμε αυτό που είναι κακό κείμενο και αυτό που αύριο, με μαθηματική ακρίβεια, πραγματικά αύριο θα γίνει χειρότερο. Προτείνω λοιπόν προς το σώμα τις παρακάτω διεκδικήσεις που αφορούν τόσο την οικονομική κατάσταση του Δήμου όσο και τις διεκδικήσεις επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας που αναφέρθηκαν πριν ως εξής. Πρώτον, την επόμενη Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης. Η πόλη είναι Κρόνη. Από τις 12 και μετά δεν λειτουργεί τίποτα και επιχειρούμε και προχωράμε σε μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία. Ζητάω για να πετύχει αυτή η συγκέντρωση και πραγματικά για να έχουμε μια πόλη στους δρόμους και στην κεντρική πλατεία αντίστοιχες αποφάσεις για αυτές τις διεκδικήσεις του Δήμου που είναι διεκδικήσεις όλων μας, για να έχουμε ζωή σήμερα και αύριο, αντίστοιχες αποφάσεις των φορέων που σήμερα είναι σε αυτή την αίθουσα και έχουν ενημερωθεί εδώ και καιρό για το πρόβλημα. Την επόμενη μέρα, στις 15 Νοεμβρίου, με απόφαση που παίρνετε σήμερα από το Σώμα, σε συνέντευξη τύπου που δίνεται από την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για τα ζητήματα αυτών των διεκδικήσεων, αναφέρω και επαναλαμβάνω, που αφορούν τις πλουτοπαραγωγικές μας πηγές και την ακίνητη κρατική περιουσία της περιοχής μας. Την επόμενη μέρα λοιπόν, με συνέντευξη τύπου, αναγγέλλεται
μια μεγάλη κινητοποίηση η οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει για να έχουμε αποτελέσματα να είναι άλλη παρά από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπροσώπους των φορέων στην Κεντρική Πινακοθήκη να ξεκινήσουμε απεργία πείνας. Έχω τη γνώμη και την πεποίθηση ότι μόνο αν προχωρήσουν σε ενέργειες που ο κοινωνικός και ο πολιτικός τους αντίκτυπος ξεπερνούν τα όρια του Δήμου και της πόλης, μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα για το Δήμο και για την πόλη. Τις επόμενες μέρες, και αυτά θα αναγγελθούν στη συνέντευξη τύπου με ευθύνη της Τουριστικής Επιτροπής, θα αποφασιστεί το πότε ξεκινάει αυτή η απεργία που ανέφερα, αλλά και ένα σύνολο άλλων ενεργειών που αφορά καταλήψεις χώρων και συμβολικές οριοθετήσεις μέσω καταλήψεων συγκεκριμένων κρατικών εκτάσεων. Κυρίες και κύριοι, έχω τη γνώμη ότι αυτός ο αγώνας θα κριθεί σε 4 επίπεδα. Πρώτον, στο πόσο και αν είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε αυτόν. Δεύτερον, αν στην πράξη και όχι στα λόγια είμαστε πραγματικά ενωμένοι. Τρίτον, αν θα κινητοποιήσουμε ευρύτερες κοινωνικές και τοπικές δυνάμεις. Και τέταρτον, αν θα καταφέρουμε η τοπική μας διεκδίκηση να γίνει πανελλαδική υπόθεση της ίδιας της αυτοδιοίκησης. Σας καλώ λοιπόν όλες και όλους να κάνουμε σήμερα μια μεγάλη υπέρβαση. Γιατί πιστεύω πως αυτή η υπέρβαση αρμόζει σε αυτό το Δήμο της Ελευθερίας και της Αξιοπρέπειας. Γιατί πιστεύω πως αυτή η υπέρβαση είναι αυτή που σήμερα απαιτούν οι περιστάσεις. Γιατί πιστεύω πως δεν έχουμε άλλο δρόμο επιβίωσης και εξυπηρέτησης του κοινωνικού συμφέροντος. Είμαι πεπισμένος ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και αν, και κλείνω με αυτό, αν πραγματικά εκφράσουμε αυτό που είναι σήμερα διάχυτο στην ίδια την κοινωνία, τότε θα καταφέρουμε ως Δήμος και ως τοπικές κοινωνίες αυτό που δεν έγινε κατορθωτό για πολλές δεκαετίες, αυτό που μας ανήκει, αυτό που είναι ο πλούτος και η περιουσία μας, να ανήκει σε εμάς και να την αξιοποιούμε εμείς. Να ξέρουμε αν και δε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είναι σύμμαχος της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν είναι. Γιατί θέσατε εν τη ρήμη του λόγου ένα θέμα. Αν αυτό πήγε εν τη ρήμη του λόγου, τους επερνάμε. Γιατί εγώ με ένα φορά που φεύγω, παραπάνω κουβέντες. Λέει πολλά, κύριε Δήμαρχε, είπατε, λέει πολλά και κάνει λίγα. Δηλαδή, πάμε σε έναν αγώνα πουλημένο σε επίπεδο ηγεσίας και δε να τεθεί θέμα. Εδώ που φτάσαμε, δεν χωράνε πολιτικές. Χωράνε αποφάσεις και θέσεις. Και αν πρόκειται να κάνουμε έναν αγώνα πουλημένο σε επίπεδο και δε, πάμε μόνοι μας σε απεργία πείνας. Αποφασίστε όμως και να αποφασιστεί σε αυτή την αίθουσα για το καλό του διευρυμένου Δήμου και των Δημοτών. Να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε από αυτά που πιθανόν να θεωρηθούν ότι είναι προνομιακές η εμπλοκή κάποιων μυστήρων
σε θέματα που αφορούν το Δήμο και βέβαια η θάλασσα και η μονοθάλασσα μας ανήκει. Εκεί χύθηκε το αίμα. Μας ανήκει. Θέμα timing. Διαχείριση των αντιδράσεων. Και θα ήθελα σας παρακαλώ, αν το θεωρείτε σκόπιμο, μην απαντήσετε. Αν πρόκειται να σημειωθεί η υπόθεση. Εάν η ΚΕΔ λέει πολλά και κάνει λίγα, θα σας παρακαλέσω να αξιολογηθεί και σε επόμενη συνεδρίαση, όποτε το θέλετε. Θα τη δείτε θέμα. Αν εμείς πάμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης με πουλημένο το παιχνίδι, τότε υπάρχει ανάγκη οι μεμονωμένες αντιδράσεις των Δήμων να αυξηθούν και να ενισχυθεί η αντίδραση. Άρα, εισθέτω το θέμα. Πρώτον, αν το θεωρείτε θέμα αυτοδικαίως να τηθεί η διαχείριση των υδάτων, πάτε τους σαν δεδομένο μέσα στην εκδίκηση, γιατί τα άλλα είναι μέσα. Θα μπορούσαμε πιθανόν να έχουμε προετοιμαστεί καλύτερα, να πάμε πιο συλλογικά στην απόφαση και θέτω θέμα να αξιολογηθεί η διαχείριση των κινητοποιήσεων σε σχέση με το συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων, την ΚΕΔΕ, αν θα πρέπει να κορυφωθούν πριν το έκτακτο συνέδριο ή μετά. Αυτό παρακαλώ να τεθεί και να βγει μια συλλογική απόφαση όχι μόνο για αυτό, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα. Δεν θα ήθελα δηλαδή αυτό το θέμα, κύριε Πρόεδρε, ένα τόσο σοβαρό θέμα, να πάμε διασπασμένοι. Ήδη δύο δημοτικοί συνδυασμοί φύγανε. Αν πάμε και δεν ενημερωθούν, έστω να κληθούν κατηδία μετά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να ενημερωθούν ποιο ήταν το αντικείμενο και αν διαφωνούν, παίρνουν και την ευθύνη της διαφωνίας τους. Α, όμως θα είναι ανάγκη εδώ μέσα, όσοι φορείς είμαστε, να πάμε συγκεντρωμένοι. Αν πάμε μεμονωμένοι δήμαρχε, κάπου θα μείνει, μου φαίνεται μόνο του. Έχει φτάσει το πράγμα στο προχώρημα. Αυτοί συζητούν για μια κοινωνία του 20% και το άλλο 80% μιλάει για την εξαθλίωση. Για την πλήρη εξαθλίωση. Και εδώ καλούμαστε όλοι. Και εδώ είναι προσωπική ευθύνη του καθενός μας και της καθεμιάς. Να σταθούμε ακριβώς στην απέναντι πλευρά. Και η απέναντι πλευρά, για να μην φάω το χρόνο μου τώρα, καταθέτω συγκεκριμένο ψήφισμα που λέει. Η άλλη πλευρά τι λέει. Εδώ μας φορολογούν στιγμά, φορομπηχτικά, αντιλαϊκά κτλ. Μας παίρνουν και την τελευταία δεκάρα. Αναρωτηθήκατε κάθε μέρα πόσα πληρώνετε σε φόρο. Ρωτηθήκατε πού πάνε αυτά τα λεφτά, πόσα γυρίζουν σε εσάς. Με όποια μορφή υπηρεσία. Τα νοσοκομεία πάνε να τα κλείσουν. Τα σχολεία θα κλείσουν. Μισθό δεν θα παίρνετε. Φάρμακα δεν θα υπάρχουν. Για όνομα του Θεού πάλι, πού πάνε αυτά τα λεφτά. Δεν μας ενδιαφέρει. Άρα λοιπόν, δεν είναι δίκαιο, δεν είναι λογικό, δεν είναι τίμιο να απαιτήσουμε αυτά τα χρήματα ή τουλάχιστον μέρος αυτών των χρημάτων να έρχεται σε εμάς. Να πιούμε νερό επιτέλους, ρε αδερφέ. Να μαζέψουμε τα σκουπίδια μας. Δεν θέλουμε εμείς τις ευρυζωνικότητες και τα λοιπά. Δεν θέλουμε αυτά τα καραγκιουζιλίκια που θέλουν αυτοί. Γι' αυτό λοιπόν και λέω, εδώ θα πρέπει να καταρτιστεί και αν θέλουμε πραγματικά να αγωνιστούμε να πούμε το εξής. Μήνυμα τώρα, ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και να πει εμείς κύριοι με βάση το θεσμικό σας πλαίσιο και το νομικό δεν λειτουργούμε. Τελεία και παύλα. Δεν το κλείνουμε όμως όπως οι μάγκες στην Τρίπολη, γιατί αυτή είναι τζάμπα μάγκες. Εμείς θα το έχουμε ανοιχτό, θα παίρνουμε λαϊκές αποφάσεις εδώ και εν ώψη τώρα σε λίγο θα ψηφίσουμε οικονομικό προϋπολογισμό για το 2013 και τεχνικό πρόγραμμα. Εγώ καλώ και προκαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να στείλει έγγραφο, να καλέσει όλα τα τοπικά συμβούλια να καλέσουν λαϊκές συνελεύσεις. Να προκύψει τεχνικό πρόγραμμα και οι ανάγκες που έχουν όλα τα τοπικά συμβούλια. Εδώ εμείς να κάνουμε όλο αυτό το σωμάρισμα και να απαιτήσουμε πλήρη χρηματοδότηση. Τότε να κάνουμε και τις απεργίες πείνες, να κλείσουμε και τους δρόμους για από το κράτος. Τότε θα συμφωνήσουμε να κάνουμε. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Αλλιώς ουσιαστικά θα παλεύουμε για να δει ο ιδιώτης, για να μας φάξει. Πρέπει εδώ τώρα να δώσουμε σκληρή μάχη μαζί με όλα τα οποία ανέφερε ο κ. Δήμαρχος και οι υπόλοιποι ομιλητές για το νοσοκομείο. Επιτρέψτε μου να το εστιάσω και όχι για λόγους, επειδή είμαι γιατρός. Να μην επιτρέψουμε συγκεκριμένα πρόταση. Να μην επιτρέψουμε, όχι γενικά και αόριστα. Αυτό θα πει αποφασιστικότητα και την κριτικότητα. Ότι θα δείτε τι εννοώ. Να μην επιτρέψουμε να ολοκληρώσει το έγκλημα της υποβάθμισής του η θλιβερής κυβέρνηση. Όσο και αν ο αγώνας γίνεται πιο δύσκολος, πρέπει να δουν, να το δουν, να το νιώσουν, να το καταλάβουν, να το αισθανθούν πως οι μεσολογίτες, οι ναυπάκτοι και οι ξηρομερίτες δεν παραδίδουν τα όπλα και συνεχίζουν τη μάχη για την ανατροπή της απόφασης
τη συμφώνηση. Τίποτα λιγότερο από ανατροπή τη απόφαση τη συμφώνηση. Όλα τα άλλα είναι θεωρίε και λόγια για να περνάει η ώρα. Εδώ και τώρα λοιπόν η αιχμή του θάνατο ανατροπή τη απόφαση τη συμφώνηση του νοσοκομείου Σολογίου. Είναι απαραίτητο προ τούτο να συγκροτηθεί ένα συντονιστικό κέντρο αγώνα για το νοσοκομείο. Με λογική αποφασιστικού αγώνα. Με αίσθημα τιμής και ευθύνης, με μαχητικότητα, με περηφάνεια, με πίστη στο δίκαιο, στη δύναμή μας και στη νίκη. Να παλέψουμε ταξικά και μεσολογίτικα. Να σημαδέψουμε σωστά. Να ραγίσουμε το μνημόνιό τους, να πάρουν πίσω το μέτρο για το νοσοκομείο Μεσολογίου. Και εδώ... Να σας δώσω ένα... Ναι, τελειώνω. Το σημαντικό. Μπορεί κάποιος, ας τους πει κάποιος, παραδείγματος χάρη, ο Δήμαρχος Μεσολογίου, πως θα είναι ελαφρυντικό για τα υπόλοιπα εγκλήματά τους που έχουν διαπράξει εναντίον του Μεσολογίου, για τα οποία αργά ή γρήγορα θα λογοδοτήσουν, το να μην πειράξουν, σε εισαγωγικά, το νοσοκομείο του Μεσολογίου.